είσαι σίγουρη για τις μυρωδιές που έχω παραγγείλει. Άμα δεν θες να μιλάς στην κάμερα, τουλάχιστον πίσω από την κάμερα, κούνα το κεφάλι σου. Κουνήθηκε η κάμερα. Πάνηκε η αντίδραση. Λοιπόν, έχω πάρει από τα Καντελίνας Wax Melt. Τι είναι το Wax Melt, καταρχάς, το άνοιξε και μυρίζει ήδη το πακέτο. Είναι σοκολάτα που δεν είναι βρόσιμη. Αχ, μου έχουν βάλει και σημείωμα μέσα. Μέσα στα εντυπωσιακά χρώματα και τα γκλίτερ των σκιών με αυτές τις υπέροχες υφές, λείπει η αίσθηση της όσφρασης που ήρθε για να συντροφεύει τη μοναδική εμπειρία του make-up. Δοκίμασε να σετάρεις τα αρώματα των Wax Melts με τις αποχρώσεις, το στυλ και τη σημερινή σου διάθεση. Καντελίνας, τι είναι. Α, τρελαίνομαι. Λοιπόν, από τα Καντελίνας, λοιπόν, πήρα Wax Melt, τα οποία είναι με την εμφάνιση μέν της σοκολάτας. Θα προσπαθήσω πάρα πολύ να μην τα φάω. Αυτός εδώ είναι ο Wax Burger. Νομίζω ότι ταιριάζει και το χρώμα του και το design του με το υπόλοιπο στυλ που έχω δώσει. Έχω πάρει 5 διαφορετικές μυρωδιές. Αυτή εδώ είναι Black Cherry and Sandalwood. Αυτή εδώ είναι Spiced Golden Pear. Πικάντικο. Πώς λέγονται τα Golden Pear στα ελληνικά? Είναι το ίδιο με το αχλάδι το κανονικό? Όχι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι τσουρέκι. Αυτό εδώ είναι το Lime Basil and Mandarin. Και αυτό εδώ είναι το Cotton Linen. Γενικά οι μυρωδιές από βαμβάκι είναι από τις αγαπημένες μου, ειδικά τις περιόδους έτσι που θέλω λίγο πιο comfort μυρωδιές κλπ. Λοιπόν, ποιο να βάλω? Τσουρέκι. Σπάω το πρώτο κομμάτι. Και τώρα θα βάλω ρεσό από εδώ κάτω. Θα το ανάψω για να κάνω τη δουλειά. Πάω να φέρω ρεσό. Βάζω εδώ από πίσω το κεράκι. Τακ. Δεν θέλει να ανάψει. Ανάψει. Τα κάβα. Όχι, περιμένει. Και όσο περιμένω να λιώσουν τα πρώτα melts, ας πάμε λίγο να δούμε το site και να σας δείξω μερικές λειτουργίες και μερικές επιλογές που έχετε extras. Στα Καντελίνας λοιπόν μπορείτε να αγοράσετε Waxbox, το οποίο είναι set που έχει μέσα διάφορες πυρωδιές, τις οποίες σας αναγράφει στο site. Εδώ οι snap bars είναι οι κανονικές μπάρες, οι οποίες είναι σε πάρα πολλές διαφορετικές μυρωδιές, baby powder, bamboo, black cherry και sandalwood. Σας την έριξα ήδη, αυτή την έχω. Την Blackberry and Bay που δεν ξέρω πώς μου ξέφυγε, την ήθελα. Champagne and Strawberries, Cotton Linen, Duvet Day, Coconut and Citrus. Και αυτή δεν ξέρω πώς μου ξέφυγε. Στο section περιγραφές μπορείτε να βρείτε έναν λεπτομερή οδηγό όπου περιγράφει τα αρώματα ακριβώς για να ξέρετε τι θα σας έρθει. Baby powder, bamboo, black cherry, όλα τα αρώματα αλφαβητικά για να δείτε όλες τις μυρωδιές αναλυτικά. Τι είναι τα Καντελίνας Rewards? Με τα Καντελίνας Rewards μαζεύεις πόντους κάθε φορά που κάνεις αγορές ή κάθε φορά που αφήνεις κριτική στα προϊόντα τα οποία πήρες, και με τους πόντους που μαζεύεις κερδίζεις διάφορα δώρα. Κερδίζεις είτε δωρεάν μεταφορικά, είτε έκπτωση σε επόμενη παραγγελία σου. Αλλά δεν είναι μόνο τα Καντελίνας Rewards, υπάρχει όμως και το Καντελίνας Refer a Friend. Τι είναι το Καντελίνας Refer a Friend, το οποίο προσπαθώ να το πω όσο πιο αργά γίνεται για να μην κάνω σαρδάμ. Με το Καντελίνας Refer a Friend, εσύ ουσιαστικά δίνεις με το μοναδικό link που θα σου δώσει το site 15% έκπτωση σε κάποιο φίλο σου και αντιστοίχως παίρνεις και εσύ 15% έκπτωση στην επόμενη παραγγελία σου. Και τώρα λέω να σταματήσω την περιήγηση στο site, γιατί από ό,τι φαίνεται θα πάω να αγοράσω άλλες τόσες snap bars για να πάρω τις μυρωδιές τις οποίες δεν αγόρασα στην προηγούμενη μου παραγγελία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εγώ θα πάρω τόνους τσουρέκι. Λοιπόν, θέλω να δω τη μυρωδιά, θέλω να δω την έκταση που έχει η μυρωδιά, το σύννεφο της μυρωδιάς, και θέλω να δω πόση ώρα θέλει για να καώνω αυτά τα 4 κομματάκια. Για δε στην σελίδα. Τσουτσουβί, μη βάλεις φωτιά στο σπίτι αν θες. Παναγιά μου, τι μυρίζει έτσι? Σε φαίνει την κάμερα, μην το βάζω. Ήταν πολύ ιδανικό το πω. Θα το φτιάξω το μοντάζ, μη φοβάσαι. Δεν μυρίζει τέλεια. Τώρα τα ανάψαμε. Πήρα, αυτό είναι το τσουρέκι. Πήρα... Κωνσταντίνε. Μη βάλεις φωτιά στο σπίτι, το θέλουμε. Πολύ ωραία. Πολύ ιδανικά να στενάζει αυτή. Όχι, παιδιά, κουρασμένη. Αντιγεια. Like. Ήρθε η ώρα να βάλουμε, να κάψουμε και Spiced Gold Pear, το οποίο μου έχει σπάσει τη μύτη, ακόμα δεν έχω ανοίξει, παιδιά,
φορεσώ, μόλις το έβγαλα από τη συσκευασία. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι η εταιρεία προτείνει να καίμε 2 ταμπλετίτσες, αλλά αν θέλετε να μυρίσει πολύ πιο έντονα ο χώρος, μπορείτε να βάλετε μέχρι και 4. Εγώ στο τσουρέκι έβαλα 4, αλλά μύριζε τόσο έντονα που πραγματικά ήταν πολύ έντονα. Και όταν λέω πολύ έντονα, για να το λέω εγώ, ήταν πολύ έντονα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα Καντελίνας για το σπόρο σας από αυτό το βίντεο. Όσοι πάρετε snap bars, παρακαλώ ενημερώστε με ποιες μυρωδιές πήρατε, ξέρετε. Για να τις πάρω κι εγώ. Εντάξει, φράτζα. Μιλήστε μου κάποια τη φράτζα. Η φράτζα είναι πολύ ωραία. Υπάρχει μια ροζ κάλτσα, αλλά ταιριάζει με τη θέση σας. Είναι εικαστικό δρόμενο. Θα σας δείξω πώς έφτιαξε αυτή την υπέροχη λάμπα. Δυστυχώς τα πλάνα που είχαμε τραβήξει πριν από ένα χρόνο, γιατί τότε ξεκίνησε η κατασκευή της, χάθηκε. Αλλά θα σας κάνω πλήρη περιγραφή της κατασκευής. Αυτό εδώ ήταν μία λάμπα που πήραμε από το Λιρόι αξίας πόσο? 20 ευρώ. Έχει δίκιο πόσο. Είναι μία απλή λάμπα που έχει αυτό το τριγωνικό καπέλο. Θα βάλω μια φωτογραφία να πεταχτεί εδώ πέρα. Ακόμα πολύτη νομίζω στο Λιρόι. Αν δεν τη δείτε στο Λιρόι, υπάρχει και στο Σκρούτζε αντίστοιχο φωτιστικό. Αυτός λοιπόν ήταν ένας απλός στήλος. Στον οποίο απλό στήλο έντυσα με έναν κλασικό πυλό. Σε τερακωτό χρώμα, δεν πήρα άλλο χρώμα. Δεν με ενδιέφερε τι χρώμα θα έχει ο πυλός. Έντυσα όλο τον στήλο μαζί με τον Παναγιώτη, κομμάτι-κομμάτι. Παναγιώτη, θυμάσαι πόσα κομμάτια είχαμε πάρει, πόσα κομμάτια χρησιμοποιήσαμε, 4 πακετά. Ντύσαμε όλο τον στήλο γύρω-γύρω, εννοείται ότι μπορείτε να τον κάνετε όσο πιο χοντρό θέλετε. Αλλά όσο πιο χοντρός γίνει ο στήλος, τόσο πιο πολύ πρέπει να το αφήσετε να ξεραθεί. Ντύνετε όλο τον στήλο εδώ πέρα. Το πλάσαμε, μάλιστα, δεν ξέρω, φαίνεται εδώ. Όλες αυτές οι αυλακώσεις που φαίνονται είναι αυλακώσεις που έχουμε κάνει εμείς με τα δάχτυλα για να μοιάζει λίγο με κορμό. Δεν ξέρω αν έχουμε κάνει καλή δουλειά. Εσείς θα μας πείτε στα σχόλια από κάτω. Τον αφήσαμε να ξεραθεί για πάρα πολύ καιρό. Η αλήθεια είναι ότι σε 2-3 μέρες, μπορεί και 4, αναλόγως με το πάχος του πυλού, είσαι εντάξει. Εμείς όμως, επειδή τότε πέσανε καραντίνες και τον παρατήσαμε. Και ανέλαβα να τον φτιάξω από Μάρτι, Ιούλιο. Λοιπόν, όταν ξεκίνησα την κατασκευή, συνέχισα από τον στήλο. Δεν συνέχισα το καπέλο, πήγα στο στήλο. Τι έκανα λοιπόν? Πήρα ένα βερνίκι, το οποίο είναι ειδικό για να κολλάμε χρυσόχαρτα. Κομμάτι-κομμάτι έβαζα το βερνίκι από κάτω προς τα πάνω και όσο κόλλαγα με το βερνίκι, σε όλη την επιφάνεια κόλλαγα τα χρυσόχαρτα και μετά με το ειδικό primer που μπαίνει για πάνω από τα χρυσόχαρτα, νομίζω υπάρχουν σχετικά βίντεο και στο ίντερνετ σχετικά με το πώς θα κολλήσετε χρυσόχαρτα σε επιφάνειες, σε οποιαδήποτε επιφάνεια, γιατί είναι ένα υλικό το χρυσόχαρτο. Δεν το έχω τελειώσει ακόμα, θέλει ακόμα σε κάποια σημεία, έχει κάνει κάποια κενά εδώ πέρα, γιατί το είχα περάσει πρώτη φορά. Θα περάσω και δεύτερο χέρι χρυσόχαρτο, είχα πάρει ένα πολύ μεγάλο μπλοκ έτσι κι αλλιώς. Αυτό ήταν το δεύτερο πιο ακριβό κομμάτι. Όχι τόσο ο πυλός, όσο το χρυσόχαρτο. Τώρα, πάμε στο κομμάτι του καπέλου. Το πιο ακριβό σημείο σε αυτή τη λάμπα, παιδιά, είναι τα φτερά. Ο λόγος που δίσταζα να εμφανίσω αυτή τη λάμπα συγκεκριμένα είναι γιατί έμαθα ότι τα φτερά που μου πουλήσανε εμένα για συνθετικά δεν είναι συνθετικά, γιατί δεν υπάρχουν συνθετικά φτερά. Οπότε δυστυχώς αυτά τα φτερά είναι κανονικά, τα οποία έχουν βαφτεί. Τα αγόρασα από το AliExpress. Τα πήρα νομίζω γύρω στα 250 ευρώ τα 50. Έχουν, μην γουρλάνε στα μάτια σου, την πουλάνε στην καλύτερη ένα χιλιάρικο ολόκληρη έτοιμη. Και εσύ με 500 ευρώ την έχεις φτιάξει. Αυτή είναι custom. Είναι custom αυτή. Το παιδί ξέρει καλύτερα από μένα να τα λέει. Αυτή είναι κρουτζούλη. Τι είναι, κρουτζούλη. Όχι, πρέπει να φτιάξει μια κρου που να λέγεται κρου. Να φτιάξω κρου. Ναι, Jewel Beauty. Αυτά τα φτερά είναι από 65 έως 70 εκατοστά. Η διαφοροποίηση που υπάρχει στα φτερά, στην τιμή και οι μεγάλες αποκλίσεις που ενδέχεται να βλέπετε, είναι λόγω μήκους. Που πάει. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα λοιπόν, η διαφοροποίηση κόστος που ενδέχεται να βλέπετε, είναι λόγω μήκους των φτερών. Αυτά τα φτερά κυμαίνονται από 65 έως 70 εκατοστά, γιατί γελάς, είμαι πάρα πολύ γελία. Έτσι που βλέπεις το κεφάλι σου. Υπάρχουν και στην ελληνική αγορά, αλλά δυστυχώς τα φτερά που βρήκα στην ελληνική αγορά ήταν πανάκριβα. Δηλαδή, αυτό εδώ το ένα φτερό που βλέπετε που είναι λίγο πιο σκούρο, δεν ξέρω αν φαίνεται, ένα φτερό που είναι λίγο πιο σκούρο, είναι από μια ελληνική εταιρεία η οποία τα πουλάει 18 ευρώ το ένα. Μου έχει φτάσει να τι πουλα εδώ. Δυστυχώς έχουν 20 ευρώ στην ελληνική αγορά. Τώρα, πώς τα έφτιαξα. Πήρα καπέλο Αφρολέξ. Από πάνω έχει λίγη καράφλα. Σάμπα! Πήρα καπέλο Αφρολέξ. Πήρα καπέλο Αφρολέξ σε σχήμα ημικύκλιο. Το μήκος δεν το θυμάμαι.
Διάμετρο και περίμετρο δεν θυμάμαι, θα τα βρω όμως και θα σας τα γράψω από κάτω στο κουτί πληροφοριών. Τρύπησα με τα φτερά στα σημεία που ήθελα να τα βάλω και το στήριξα στην καραφλή μου λάμπα. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να προσθέσω ακόμα κάποια φτερά. Να σας το βρω κάτι. Έλα αυτή τη στιγμή. Τώρα με έφτιαξε. Ευχαριστώ πολύ στην Κώστα που με κάνεις και εγώ τώρα από ό,τι πριν. Αυτό απλά να γνωρίζετε ότι συνθετικά φτερά δυστυχώς δεν υπάρχουν. Οπότε εάν δεν θέλετε φτερά κανονικά ή πούπουλα κανονικά, δεν θα βρείτε δυστυχώς. Λένε ότι τα φτερά στρουθοκαμήλου, γιατί το ψάξα μετέπειτα στο ίντερνετ, είναι τα πιο και καλά ethically sourced, γιατί υπάρχουν φάρμες με στρουθοκάμηλους και επειδή αυτά τα φτερά πέφτουν καθώς ενηλικιώνονται γιατί αλλάζουν φτέρωμα, τότε τους τα παίρνουν. Αλλά δεν είμαστε μες στις φάρμες για να βλέπουμε και να ξέρουμε, οπότε επίσης... Και ψέμα και αλήθεια. Δεν ξέρεις αν είναι αλήθεια, δεν ξέρεις αν είναι και ψέμα. Αυτά όσον αφορά τη λάμπα. Τώρα, αυτό που μένει εδώ πέρα να αλλάξει, εκτός από τα βαψίματα τα εσωτερικά, είναι το κομμάτι αυτό εδώ πέρα, όπου πήραμε ένα από τα έπιπλα του IKEA για να βάλουμε προς το παρόν τα PlayStation και τα πράγματα εδώ μέσα. Θα ξυλωθεί τα πετσαρία που υπάρχει εδώ πέρα και θα βαφτεί όλο το σύνθετο και τα σετάλια που έχω εδώ πέρα. Τα είχα περάσει ήδη ένα χέρι εν μέσω περαντίνας. Και θα βαφτεί όλο το υπόλοιπο σπίτι λευκό. Και σε κάποια σημεία θα μπουν κορνίζες σαν αυτές που έχω στη σκάλα. Και δίνοντάς μου πάσα για τη σκάλα, περνάμε στα πλάνα τα οποία φρόντισα να κρατήσω που έφτιαξε ο μαστροπάνος τη σκάλα. Μπορεί να κάνεις και σου έρθει. Σωστά! Τι είναι? Κυρία. Η κυρία. Τα βρήκα. Είναι η Φρίντα Κάλλο. Κοιτάζει, σε πούμε δίπλα σου και σου πέφτουν τα μολύβια. Ναι. Το φυσό. Η μάστορα έχει να φωνάει το αυτού. Έχω το ξέχασα. Εντάξει, το ξέχασα. Τώρα θα βλέπω ο κόσμο τώρα χωρίς το αυτού. Τώρα. Ναι, πιάσε τώρα, πιάσε. Εκεί, πιάνει, εκεί. Ωραίο. Κόλλατε. Κόλλατε ρε μάστορα. Εδώ βρήκα. Με το χέρι. Αυτό που θέλω ο Γιάννης, άντε. Γιάννη, κοίτα, το δικό σου βάζουμε. Αυτό βάλα, αυτό βάλα. Μαμά, μαμά, να και εμένα μου θέλουν βάλεις τέτοιο, μου βάλεις τέτοιο. Μην ξεχάσεις κάτι πάνω, πώς μην ξεχάσεις. Μην ξεχάσεις τι να κάνω. Εδώ. Ναι, ναι, εκεί. You have a point, να πω ότι you don't have a point, you have a point. Τι είναι Γιάννη αυτό? Γκαλερί Μυραράκι. Τι μου αρέσει αυτό. Δεν σ' αρέσει. Ξέρεις τι είναι αυτό. Θυμάσαι τις μέδουσες που είχαμε δει στη θάλασσα στον Άπλιο. Μέδουσες. Ναι. Τι μέδουσες. Που βλέπαμε στη θάλασσα στον Άπλιο. Όταν είχαμε πάει να κάνουμε τα extreme sport. Ποια. Καλώς. We'll be right back.
είπε ο Τάσος Κωστής και ο Τσάπωνας. Είπε εδώ είναι το ρόμαν μου. Μπορεί το σχήμα να σας θυμίζει κάτι γιατί είναι ίδιο με το προηγούμενο. Τι έκανα. Το συγκεκριμένο ύφασμα που βλέπετε είναι του Μάθιου Βίλιαμσον, το Lyrebird. Το συγκεκριμένο κυκλοφορεί και σε τα πετσαρία. Η αλήθεια είναι ότι το βρήκα και στην Ελλάδα, αλλά η τιμή που το βρήκα στην Ελλάδα ήταν τετραπλάσια από την τιμή που το προμηθεύτηκα εγώ από την Αγγλία. Βέβαια, η Αγγλία είχε βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πλήρωσα τελωνίο για την εισαγωγή, γιατί δυστυχώς μου το στείλανε και με UPS. Στην Ελλάδα μου το πουλάγανε 220 ευρώ το μέτρο, χρειαζόμουν 2 μέτρα υφασμά και το προμηθεύτηκα από την Αγγλία με 70 λίρες το μέτρο. Μου βγήκε 200 ευρώ και τα 2 μέτρα μαζί με το τελωνίο, σχεδόν τη μισή τιμή από ό,τι θα το προμηθευόμουν από την Ελλάδα. Όσον αφορά το μηχανισμό, πήρα τον μηχανισμό από το προηγούμενο μου ρόμαν, βασικά πήρα όλο μου το προηγούμενο ρόμαν όπως ήταν, βρήκα έναν φοβερό ταπετσέρι που φτιάχνει και ρόμαν κουρτίνες κλπ, ο οποίος έχει έκθεση και εργαστήριο εδώ στην περιοχή. Του έδωσε το παλιό μου ρόμαν, έβγαλε τον μηχανισμό και τον προσάρμοσε στο καινούριο μου ύφασμα. Μα δεν είναι κουκλή. Είμαι πάρα πολύ happy με τις αλλαγές που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής στο σπίτι. Εκκρεμούν πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Εκκρεμεί να αλλάξει η τραπεζαρία. Θα βαφτεί. Από επαγγελματία. Εκκρεμούν ακόμα οι καναπέδες, γιατί ήταν να μην αλλάξω καναπέδες, αλλά τελικά τους καινούργιους καναπέδες που είχε πάρει η μαμά μου δεν θα τους χρησιμοποιήσω, οπότε θα τους πάρω εγώ. Εκκρεμούν ακόμα τα κουρτινόξυλα που είναι να αλλάξω, εκκρεμούν βάψιματα. Είναι πάρα πολλές οι αλλαγές, παιδιά, και επειδή το κάνουμε μόνοι μας χωρίς συνεργείο, γιατί είμαι τόσο control freak που θέλω να έχω τον έλεγχο σε όλα αυτά. I struggle. Επίσης, επί ένα χρόνο τα είχα παρατήσει όλα λόγω των τρεχαμάτων που είχαμε την υγεία μου, γι' αυτό και δεν είχατε δει και βίντεο ανακαίνησης. Επειδή με ξέρετε όσοι με παρακολουθείτε καιρό και όσοι δεν είστε καινούριοι στο κανάλι, αυτό το σπίτι πλέον είναι εγώ. Θα μου πεις γιατί εγώ και όχι εμείς. Γιατί ο Παναγιώτης έχει αποδεχτεί το ότι αυτό το σπίτι πρέπει να με εκφράσει και επειδή πάρα πολλά χρόνια ζούσα σε ένα σπίτι το οποίο δεν με εξέφραζε στο στυλ, μου είπε ότι ξέρεις κάτι, θα επιλέξω 2-3 πράγματα εγώ, τα υπόλοιπα τα αφήνω πάνω σου. Όλο αυτό το κόνσεπτ, το χρωματικό, ξεκάθαρα είμαι εγώ. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αρμονία και τι ψυχική ηρεμία έχω εδώ μέσα. Μπορεί σε κάποιους να φαίνεται κιτσερέλα το σπίτι και να μου πούνε «Α, τι είναι όλα αυτά που έχεις βάλει εδώ μέσα». Παιδιά, είναι γούστα. Το κατανοώ να μην σας αρέσει. I digress. Είμαι happy εδώ μέσα. Είναι ο προσωπικός μου χώρος. Απλά επειδή πολλές θέλετε να δείτε τέτοιες ιδέες, νομίζω ότι ξέρετε πλέον το γούστο μου, οπότε δεν θα σας κάνει και εντύπωση τίποτα από όλα όσα θα δείτε εδώ μέσα. Αυτά. Εγώ, ο Γιάννης ο Κώστας και η πιτζάμα ήρωε στο background. Σας καληνυχτούμε. Βασικά σας αποχαιρετούμε γιατί δεν ξέρουμε τι ώρα βλέπετε το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο.